Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το θέμα μας σήμερα είναι, όπως έχετε διαβάσει τον τίτλο, «Όταν σε αρρωστάει δεν είναι αγάπη». Πάω κατευθείαν να διαβάσω την επικοινωνία με τη φίλη και να συζητήσουμε. Α, θυμηθείτε να πατήσετε like αν σας αρέσει το βίντεο. Λοιπόν, αγαπητή Θέκλα, τον τελευταίο καιρό έχεις γίνει φίλη μου. Μου κρατάς συντροφιά, κάπως με παρηγορείς, δυστυχώς δεν με ενδυναμώνεις. Θέλω να σου πω την ιστορία μου. Έχω ανάγκη να την μοιραστώ. Είμαι μια γυναίκα 38 ετών, χωρισμένη με δύο υπέροχα παιδάκια. Χώρισα ούσα έγκυος ακόμη στο δεύτερο παιδί, μια απόφαση δική μου, η οποία πάρθηκε μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Ο πρώην μου ήταν ένας άνθρωπος συναισθηματικά ανώριμος, αδιάφορος και φθινόφοβος. Δεν ήρθε μαζί μου μια φορά στο γιατρό κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκυμοσύνης μου, ούτε μια φορά δεν πήγε μαζί σου στο γιατρό κατά τη διάρκεια της πρώτης σου εγκυμοσύνης. Έλειπε όλη η μέρα από το σπίτι και επέστρεφε αργά τη νύχτα, δεν άφηνε σεντ για να ψωνίσω, να πάω κάπου κτλ. Αν ρωτάς πώς τα έβγαζα πέρα, θα σου απαντήσω πως κατά βάση συντηρούσαν οι γονείς μου την κατάσταση. Δεν ήταν καλό αυτό, κρίνω τώρα, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα για κάποια άλλη στιγμή. Όταν γέννησα το πρώτο παιδί, πήγα 10 ημερών λεχόνα στο εξοχικό το γονιό μου για να με βοηθούν με το μωρό. Απόσταση 35 λεπτών. Και ήρθε μετά από ένα μήνα να μας δει για να σαραντήσουμε το μωρό, να το αφήσουμε στους γονείς μου και να πάμε για ποτάκια. Σπουδαίος άντρας αυτός, πολύ συντροφικός. Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήρθε ενώ του είχα ήδη ζητήσει να χωρίσουμε. Κοιμόμασταν σε διαφορετικό κρεβάτι για καιρό. Και ένα βράδυ που ήπια πάρα πολύ, τελίτσες, δεν θυμάμαι και τεστ εγκυμοσύνης θετικό. Ήθελε λοιπόν διακαώς να τα ξαναβρούμε. Στην κλινική λεχόνα λίγων ωρών δέχτηκα να γίνει μια ακόμη προσπάθεια. Ο κύριος, αφού βγήκαμε από την κλινική στις 25 Φλεβάρι, ήρθε να κοιμηθεί σπίτι την Πρωτομαγιά, γιατί τον ενοχλούσαν δυο μωρά που έκλαιγαν τη νύχτα. 19 μήνες διαφορά έχουν τα. Και μου έλεγε, και μάλιστα η μητέρα του το δικαιολογούσε και μου έλεγε, τι να κάνει το παιδί, δουλεύει κιόλας. Αυτές οι μαμάδες μεγαλώνουν αυτούς τους καλούς τους γιους. Τέλος πάντων, Θέκλα μου, περσινά ξύνα στα φύλλα, αυτά, τα μάζεψα, έφυγα και ηρέμησα. Λοιπόν, εγώ κρατάω το ότι δυστυχώς δεν σε ενδυναμώνω, το κρατάω αυτό που μου γράψες και θα σου απαντήσω μετά. Λοιπόν, άρα εσύ, 32 χρονών, τα μάζεψες, έφυγες και ηρέμησες. Και όταν χωρίσει μια γυναίκα ή όταν χωρίσει ένας άνδρας από γάμο, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Γιατί όσα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και να παρακολουθήσει, που τότε δεν παρακολουθούσες, αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία, δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το τραύμα ενός κακοποιητικού γάμου, το πένθος ενός χωρισμού, να βρει και να εντοπίσει στο ποια είναι τα δικά του σκοτεινά σημεία και είναι τα δικά του ζητήματα και να δουλέψει πάνω σε αυτά. Διαφορετικά, άντε και τον χώρισες αυτόν τον άντρα ο οποίος λειτουργήσε όπως μας περιγράφεις ότι λειτουργήσε, τίποτα δεν αλλάζει εφόσον εσύ παραμένεις η ίδια, κουβαλώντας το τραύμα, κουβαλώντας την απογοήτευση, έχοντας ίσως και τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες. Αν είχες και συνεξάρτηση, έχεις και τη συνεξάρτηση μετά και πας ακόμη πιο βεβαρημένη στην επόμενη περίπτωση. Βγαίνοντας από αυτό τον κακό γάμο, είχα ανάγκη να γνωρίσω κάποιον άντρα. Βγαίνοντας από αυτό τον κακό γάμο, είχες ανάγκη να κάνεις ψυχοθεραπεία. Καταρχάς μου είχε λείψει το σεξ. Ήμουν 32 χρόνων και είχα να κάνω έρωτα με εξαίρεση το βράδυ που έμεινε έγκυος 2,5 χρόνια. Ξέρω όμως πως είχα ανάγκη να ερωτευτώ. Τότε δεν το παραδεχόμουν στον εαυτό μου. Αυτό που είχες περισσότερο ανάγκη, το ξαναλέω, ήταν να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις τα πανωτά τραύματα και για να βελτιώσεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Το να γνωρίσεις κάποιον άντρα και το να κάνεις έρωτα και το να κάνεις σεξ. Είπαμε ότι εγώ θεωρώ καλύτερα να λέμε ότι έχει διαφορά το κάνω έρωτα από το να κάνω σεξ. Δεν ήταν λύση στα προβλήματά σου, ήταν κάτι σαν ναρκωτικό.
ας νιώσω για λίγο καλύτερα, να ξεχάσω αυτά που κουβαλάω μέσα μου, τα βαρδιά. Λίγους μήνες μετά γνώρισα τον άντρα που τώρα αγαπώ. Τον άντρα που τώρα αγαπάς. Λίγους μήνες μετά ξεκίνησε ένας νέος δρόμος άλλης μιας τοξικής σχέσης 100 φορές πιο επίπονης για την ψυχή μου. Γιατί ναι, αν έκανες ψυχοθεραπεία αμέσως μόλις χώριζες και αν εστιαζόσουν σε αυτά που είπα προηγουμένως, πολύ πιθανό να γλίτωνες από αυτή την κατάσταση. Γνωριστήκαμε στο διαδίκτυο. Υπήρχε φοβερά καλή επικοινωνία. Σταμάτησα να βγαίνω και με ένα σπίτι μπροστά σε μια οθόνη να μιλήσω μαζί του. Ένα συστατικό μιας υγιούς σχέσης είναι οι άνθρωποι να βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Και λέει, γράφεις ότι σημαίνει σε μια πόλη και αυτό σε μια περιοχή που θέλεις, μπορεί να θέλεις και 7 ώρες οδήγηση για να πας από τη μια περιοχή στην άλλη. Ξεκινήσαμε γρήγορα να μιλάμε ερωτικά. Το να ξεκινήσει γρήγορα το sexting και η ερωτική συνομιλία δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτός που το ξεκινάει γρήγορα ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για αυτό. Μπορώ να σου πω ότι εμφανισιακά δεν μου άρεσε στην αρχή, μου άρεσαν όμως αυτά που μου έλεγε με αναστάτωμα. Άρα μπήκε σε μια εξάρτηση. Συνεξάρτηση προφανώς. Και δεν σου άρεσε κιόλας εμφανισιακά, αλλά σου άρεσαν αυτά που σου έλεγε. Σου άρεσε το love bombing. Σου άρεσε όλο αυτό το παραμύθιασμα. Ήρθε, βρεθήκαμε, ξεκίνησε η σχέση. Σχέση με βασικό χαρακτηριστικό το σεξ. Τι άλλο βασικό χαρακτηριστικό θα είχε έτσι όπως ξεκίνησατε? Μιλούσαμε όμως πολύ, όλη μέρα, μηνύματα ασταμάτητα. Βλεπόμαστε δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα το μήνα και λίγο αργότερα το μήνα κατά βάση. Δηλαδή κάθε 15 μέρες, 3 μέρες. Κάποια στιγμή τον ερωτεύτηκα και λίγο αργότερα τον αγάπησα. Λάθος μου. Εγώ νομίζω ότι κόλλησες. Ότι συνεξαρτήθηκες. Νομίζω ότι ήταν έρωτας και αγάπη αυτό. Συνεξάρτηση. Όμως, Θέκλα μου, περνούσα εκείνες τις στιγμές μαζί του υπέροχα και η επικοινωνία, η παρέα που κάναμε ήταν κάτι που πρώτη φορά το ζούσα. Όλα λοιπόν ήταν μια χαρά. Όταν μετά από 10 μήνες μαζί πέθανε το σκυλάκι του. Κατάθλιψη αφόρητη αυτός, με έδιωχνε, εγώ ερωτευμένη δεν έφευγα. Εσύ άρρωστα κολλημένη και συνεξαρτημένη δεν έφευγες. 2 χρόνια μαζί μου λέει, 2 χρόνια μαζί μου λέει, δεν είμαι για δεσμεύσεις. Και όταν του είπα ότι ένιωθε ότι έχει συναισθήματα μου απάντησε, οκ, μπάζει βάρκα μου νερά. Ταυτόχρονα παθαίνει κάτι ψυχολογικό με τον εαυτό του για το τι θέλει να κάνει στη ζωή του και αν θέλει να κάνει οικογένεια, τότε ήταν γύρω στα 40. Γιατί αν θέλει δεν μπορεί να είναι μαζί μου, εγώ σαν καλό κορόιδο περίμενα έξω από τη σπηλιά της θλίψης να αποφασίσει. Πεθαίνει ξαφνικά η μητέρα μου, ήρθε να με βρει 3 μέρες μετά, καθότι είχε τη δουλειά του. Τι να κάνει, να κλείσει τη δουλειά του? 3 χρόνια μαζί, του λέω ότι τον αγαπάω, του ρωτάω εσύ και απαντάει ότι τα σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, πάει αλλού η δουλειά και εγώ εκεί που θες να την πας δεν θα πάω. Και τι παραπάνω κάνετε δηλαδή εσείς που αγαπάτε από εμάς που δεν αγαπάμε? Και ναι, οκ, το είπα κάποια στιγμή γιατί με έπριζες. Δεν κυνηγάω και το αλάθητο και άλλα τέτοια. Τέτοιες μπλε, λιλά, πράσινες, πορτοκαλί. Και εσύ ακόμη έμενες εκεί επειδή νόμιζες ότι ήταν από αγάπη και νόμιζες που τον αγαπούσες και νόμιζες που τον αγαπάς. Όχι, θέλω να σε ενημερώσω ότι είσαι άρρωστα κολλημένη. Άρρωστα όμως. Όλη νύχτα ξύπνια να τον κοιτάζω να κοιμάται με απάθεια. Έφυγα σκουπίδι. Όχι ότι ήταν η πρώτη φορά. Και επειδή μέσα μου τον ακούω να αντιδρά τώρα, θα σου πω ότι εκείνο το καλοκαίρι μπήκα σε μια φόρμα γνωριμιών, στο σελίδα γνωριμιών που θα λες, και ανέβασα φωτό από απογοήτευση. Το έμαθε και έγινε χαμός. Και εγώ απολογούμουν και ζητούσα συγγνώμη. Όντως δηλαδή ένιωθα άσχημα. Δεν έψαχνα σχέση ούτε σεξ. Ήθελα λίγη σημασία μόνο. 4 χρόνια μαζί. Αλλάζει η συμπεριφορά του, γίνεται πιο εκδηλωτικός, λέει ότι με αγαπά. Ζητάω να σταματήσει η απόσταση. Όλα αυτά τα χρόνια, 2 Σαββατοκύριακα, Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 μέρες το καλοκαίρι. Ζητάω να ζήσουμε μαζί, να γνωρίσει τα παιδιά μου. Απαντάει πως αν ήθελε η οικογένεια θα είχε ήδη. Πάλι με πληγώνει, χωρίς να τον νοιάζει. Ζητάω να χωρίσουμε, με ένα τηλεφώνημα του επιστρέφω. Είχα αρρωστήσει.
Θα μου πεις και μαζί το άρρωστα είναι όλα. Γι' αυτό σου λέω, όταν πονάει και όταν σαρωστάει δεν είναι αγάπη. Πρέπει να αλλάξουμε επιτέλους το λεξιολόγιο μας και να μιλάμε ρεαλιστικά και ειλικρινά. Λέει ότι θέλει το χρόνο του. Τον πιστεύω. Τον δίνω. Ο χρόνος ατελείωτος φυσικά. Του πήρε 6 μήνες να έρθει να δει τα παιδιά πρώτη φορά για μια μέρα. Το καλύτερο που μπορούσε να κάνει είναι να τους βλέπει κάθε 1,5 μήνα. Εγώ δεν θα ήθελα καθόλου να βλέπει τα παιδιά μου ένας τέτοιος τύπος. Καθόλου. 5 χρόνια μαζί, ζητάω πάλι να συζήσουμε. Μου λέει, δεν κάνω για μπαμπάκας εγώ, ούτε για σύζυγος. Γιατί με κοροϊδεύεις, γιατί μου λες, προσπαθώ και με αφήνεις να προσδοκώ. Βασικά βαφκαλίζουμε μόνοι μου και χωρίς βοήθεια. Τι κάνω στον εαυτό μου, για ποιο πράγμα παρακαλάω. Γιατί ξεφτιλίζω την αξιοπρέπεια και το συναισθημά μου. Δηλαδή, αν πει, OK, με έπριξες να το κάνουμε, εγώ που θα πάω τα παιδιά μου, ποιον εμπιστευτώ. Γιατί δεν μπορώ να πράξω λογικά. Ναι, δεν μπορείς να πράξεις λογικά. Είσαι άρρωστα συνεξαρτώμενη. Άρρωστα συνεξαρτώμενη. Και δεν παίρνεις ενδυνάμωση από τα βίντεο της κοινότητας μας που παρακολουθείς. Επειδή ονομάζεις την αρρώστια αγάπη. Επειδή ονομάζεις τη συνεξάρτηση αγάπη. Επειδή δεν θες να το δεχτείς και να το αποδεχτείς αυτό που είναι πασιφανές. Ότι έμπλεξες με έναν άνθρωπο που χέστηκε για σένα, χέστηκε για τα συναισθήματα σου, χέστηκε για τα παιδιά σου. Το μόνο που τον νοιάζει είναι ο εαυτός του, η βολή του και να ικανοποιούν τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό δεν ενδυναμώνεσαι. Γιατί ακούς τις ιστορίες των άλλων, ακούς τα θεωρητικά, τα βρόσκεις, λες, αυτή δεν είμαι εγώ, εγώ έχω νιώσει πραγματική αγάπη. Εμάντεψε. Ό,τι σ' αρρωστάει δεν μπορεί να είναι αγάπη. Τσαντίστηκα. Δεν τσαντίστηκα επειδή έγραψες ότι δεν είναι δυναμόνες από τα βίντεο. Τσαντίστηκα γιατί τσαντίζομαι και με τον εαυτό μου τον ίδιο, επειδή υπήρξα και εγώ τόσο ηλίθια στο παρελθόν, σε ερωτικές σχέσεις που ήταν για τα μπάζα, μην πω τίποτα σοβαρότερο, και νόμιζα πως αγαπούσα. Όχι, δεν αγαπούσα. Ήμουν άρρωστα κολλημένη, ήμουν ασυνεξαρτημένη. Ξαναδιαβάζω τις τελευταίες σου φράσεις. Τι κάνω στον εαυτό μου, για ποιο πράγμα παρακαλάω. Γιατί ξεφτιλίζω την αξιοπρέπεια και το συναισθημά μου. Δηλαδή, αν πει, OK, με έπληξες να το κάνουμε, εγώ πού θα πω τα παιδιά μου, ποιον εμπιστευτώ. Γιατί δεν μπορώ να πράξω λογικά. Δεν μπορείς να πράξεις λογικά, γιατί είσαι άρρωστη, άρρωστη από συνεξάρτηση. Και αυτή η αρρώστια μας παλαβώνει. Και αυτή η αρρώστια μας χαζεύει. Αυτό ζει στο ίδιο οικόπεδο με τους γονείς του, 45 ετών ζει με τη μανούλα, η οποία τον παίρνει 600 τηλέφωνα τη μέρα. Δεν γίνεται να σου τα πω όλα σε ένα mail και σου αναφέρω σκόρπια χαρακτηριστικά της σχέσης. Οι γονείς του δεν ξέρουν ότι έχω παιδιά φυσικά, δεν τολμάει να το πει. Το έχω ζητήσει επίμονα, ούτε για αστείο. Αναρωτιέμαι αν είναι χέστης ή αν δεν θέλει να εκτεθεί αφού δεν με θέλει για τίποτα άλλο, ούτε εμένα ούτε καμιά δηλαδή. Πάντα μεγάλες σχέσεις σε διάρκεια, από απόσταση και Σαββατοκύριακα. Ξέρω όμως ότι έχει συναισθήματα. Ναι, έχει συναισθήματα εγωκεντρικά. Έχει συναισθήματα ναρκισσιστικά. Έχει συναισθήματα κολλήματος σεξουαλικού ίσως. Ξέρω πως κάθε φορά που ανάπτυσε συναισθήματα για μένα φρόντιζε να με πληγώνει για να μην το αποδεχτεί. Ναι, μπράβο, μπράβο. Πας μακρύ δρόμο. Να δικαιολογήσεις την κακία του άλλου, να δικαιολογήσεις την αγριότητα του άλλου, να δικαιολογήσεις την κακοποιητικότητα του άλλου προς εσένα, ως μόλις ένιωσε συναισθήματα και μόλις ένιωσε ότι με αγαπάει, μου φέρεται άσχημα για να μην το αποδεχτεί. Όχι, σου φέρεται άσχημα επειδή είναι κακός και ενάρκησος και εσύ το ανέχεσαι επειδή είσαι ανεξαρτώμενη. Δεν αγαπάει αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι έχει δράκους στο κεφάλι του που δεν τον αφήνουν να ανοίξει τα φτερά του να κάνει πράγματα στη ζωή του. Θα εκπλαγείς αν υπήρχε περίπτωση να ανοίξουμε το κεφάλι του να βρίσκαμε μέσα το απόλυτο κενό. Αυτό το πράγμα που εμείς οι συνεξαρτώμενοι πάμε σε τόσο μήκος για να δικαιολογήσουμε, να δικαιολογήσουμε, να δικαιολογήσουμε, να δώσουμε ελαφρυντικά στους κακοποιητές μας, είναι εξοργιστικό όταν το βλέπεις απ' έξω. Όταν το βλέπεις από μέσα λες είναι αγάπη. Όχι. Είναι μαζοχισμός. Είναι κακοποίηση του εαυτού μας και από τον άλλο και από εμάς. Αδιάγνωστος με βαθιά διάγνωστα προβλήματα ο τύπος Θέκλα μου. Με μένα όμως τι γίνεται. Κλαίω συνέχεια. Νομίζω πλέον είμαι σε κατάθλιψη. Πρέπει οπωσδήποτε να πας και σε ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία
και σε ψυχίατρο να σε διαγνώσει, γιατί πολύ πιθανό να έχεις κατάθλιψη, να πάρεις αντικαταθλιπτικά, να σταθείς στα πόδια σου. Αυτός δεν έχει ενσυναίσθηση. Τι λέγαμε προηγουμένως ότι λειτουργεί ναρκισσιστικά. Προσπάθησα να του το πω και το μόνο του πρόβλημα είναι ότι δεν κάνουμε τηλεφωνικό σεξ πλέον και δεν τον προκαλώ ερωτικά. Μα αγάπη μου, μια άρρωστη ψυχικά πλέον. Λίγο-λίγο με έφαγε το σαράκι της αγάπης σου. Μα δεν είναι αγάπη, είναι αρρώστια. Δεν ξέρω τι να κάνω. Νιώθω ανήμπορη να τον αφήσω. Η δουλειά μου είναι κοινωνική. Εγώ ακόμη εμφανίσιμη. Τι σημαίνει ακόμη εμφανίσιμη? Θα πεθάνει σε εμφανίσιμη. Τι σημαίνει ακόμη εμφανίσιμη? Φοβάσαι ότι σε κάποια φάση θα χάσει την εμφάνισή σου, που είσαι και πολύ νεότερη από αυτόν. Τα αγόρια μου αξιολάτρευτα και εγώ δεν μπορώ να απολαύσω τίποτα. Αυτά θα έκλαμα πολύ περιληπτικά. Μακάρι να με ακούσεις. Μακάρι εσύ να ακούσεις εμένα. Πιάσε τον εαυτό σου χέρια-πόδια από τα μαλλιά και πάρ' τον κατευθείαν για ψυχοθεραπεία και πάρ' τον και σε ψυχίατρο να σου γίνει αξιολόγηση αν έχεις κατάθλιψη ή αν έχεις διαταραχή μετατραυματικού στρες από όλα αυτά που έχεις περάσει. Σαφέστατα λειτουργείς ως συνεξαρτώμενο πρόσωπο, σαφέστατα. Και όταν σε αρρωστάει δεν είναι αγάπη. Δεν σ' αγαπάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν σ' αγάπησε ποτέ. Γιατί δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά. Και όπως λένε στην Κύπρο, στον κόλο του ρυπάνι. Δεν μας αφορά. Δεν είναι η δική μας η δουλειά να πηγαίνουμε να βάζουμε συνεχώς ελαφρυντικά και δικαιολογητικά στον καθένα ναρκισσό, κρυφονάρκισσο, ευάλωτο ναρκισσίστη, δεν ξέρω εγώ τι, ο οποίος προσπαθεί συνέχεια να μας τουμπάρει και ο οποίος μας πληγώνει και εμείς πάμε όπως τις ηλίθιες και όπως τους ηλίθιους να μεταφράζουμε την κακοποίηση σε αγάπη. Μάνα μου ένιωσε συναισθήματα για μένα και επειδή δεν αντέχει και δεν έχει δράκους μέσα στο κεφάλι του, μου φέρεται άσχημα. Όχι, σου φέρεται άσχημα γιατί είναι άσχημος χαρακτήρας. Σου φέρεται κακά επειδή είναι κακός. Δεν σ' αγαπάει. Όταν κάποιος σε αρρωστάει, αυτό που βιώνεις μαζί του δεν είναι αγάπη. Είναι ναρκισσιστική σχέση, είναι καταπιεστική σχέση, είναι κακοποιητική σχέση. Αγάπη δεν είναι. Και θα σου πω πως ούτε και εσύ τον αγαπάς. Και εσύ είσαι συνεξαρτώμενη. Είσαι συνεξαρτώμενη πάνω του. Νομίζεις πως τον αγαπάς, όχι δεν τον αγαπάς. Η αγάπη είναι υγεία, ψυχική υγεία, πνευματική υγεία, σωματική υγεία. Αυτό που ζείτε είναι άρρωστο. Είναι μια τοξική, κακοποιητική, αρρωστημένη σχέση. Και σου ξαναλέω, μετά το γάμο σου, τον πρώτο, που βίωσες όλα αυτά τα απίστευτα που διαβάσαμε στην αρχή, που με έναν τόσο παραμελητικό σύντροφο, ένιωθες και πίστευες ότι ήθελες έρωτα και άνδρα στη ζωή σου και αγάπη για να συνεχίσεις. Και όπως σου είπα και προηγουμένως, ψυχοθεραπεία ήθελες για να συνέλθεις. Και πήγες και έδωσες πάνω στη κούπα με το μέλι, μου λέμε στην Κύπρο, στην πίτα με το μέλι. Πήγες και έπεσες πάνω σε ένα χειρότερο από τον πρώτο σου άντρα. Χειρότερο. Χειρότερο, γιατί αυτός παίζει με τα συναισθήματά σου. Και σε έκανε να πιστέψεις ότι σε αγαπάει. Και σε έκανε να βλέπεις όλο αυτό το αρρωστημένο σαν αγάπη. Δεν είναι αγάπη. Είναι ένα ναρκισσάκι ανώριμο ψυχοσυναισθηματικά. Αγοράκι της μαμάς. Τι να πω. Δεν θέλω να πω. Σε παρακαλώ πολύ. Εφόσον τα βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά δεν σε ενδυναμώνουν, και δεν είναι αυτός ο σκοπός στο βίντεο να ενδυναμώνουν. Ο σκοπός στο βίντεο είναι να ανοίγουν τα μάτια και να εκπαιδεύουν και να πληροφορούν. Πήγαινε σε παρακαλώ οπωσδήποτε για ψυχοθεραπεία και πήγαινε σε παρακαλώ και σε ένα ψυχίατρο στην περιοχή σου να σε διαγνώσει, να σε εξετάσει και πιθανόν να σου γράψει αντικαταθλιπτικά. Έχεις την αγάπη μου, συγγνώμη που σου θύμωσα. Σου φώναξα, μην τυχόν και ξυπνήσεις. Ξύπνα κόρη, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα. Ξύπνα, δεν είναι αγάπη αυτό. Όταν σε αρρωστάει, δεν είναι αγάπη.